και κύριοι, η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neacrete.gr. Αρνητικά βγήκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που είχαν σταλεί στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνυγκίτιδας σχετικά με το θάνατο της μικρής Εύχαρης. Πρόκειται για ανατροπή των δεδομένων, καθώς μέχρι χτες όλες οι ενδείξεις συνέκλυναν στο ότι στην αδικοχαμένη Εύχαρη υπήρξε εμπλοκή λίμωξης του μηνυγκιτιδόκοκου με αποτέλεσμα να προκληθεί στον οργανισμό της ένα κεραυνοβόλο σεπτικό σοκ, το οποίο μάλιστα σε συνδυασμό με τον Ι1Ι1 από τον οποίο είχε νοσήσει, είχε ως αποτέλεσμα το 5χρονο κορίτσι να σβήσει μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Μπείτε στο neacrete.gr και διαβάστε τι λένε οι ειδικοί αναφορικά με τον ιό της γρίπης. Κλειδαμπαρωμένες στο ίδιο τους το σπίτι παραμένουν τις τελευταίες ημέρες δύο αδερφές που γλίτωσαν τα χειρότερα όταν έπεσαν θύματα απατεώνων. Οι δύο ηλικιωμένες είδαν έκπληκτες μια γυναίκα να εισβάλλει στο σπίτι τους και να τις πιέζει να τις δώσουν χρήματα, προφασιζόμενοι έρανο προκειμένου να αποφύγει τον ακροτηριασμό ο σύζυγός της. Πληκτρολογήστε neacrete.gr και δείτε τι αποκαλύπτουν οι ίδιες στον τηλεοπτικό φακό. Πληγές τους στην Κρήτη άφησαν οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις για η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Στην περιοχή Ασκήφου στα Χανιά, ένας τεράστιος βράχος καταπλάκωσε το σπίτι μιας ηλικιωμένης, η οποία μάλιστα εξαιτίας ενός τυχαίου γεγονότος στάθηκε άκρως τυχερή μέσα στην ατυχία της. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neacrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neacrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.